η Δημάρχη σχεδόν από την αρχή επέδειξε ένα συνδυασμό έλλειψης πολιτικής διορατικότητας και πολαιότητας. Έλλειψης πολιτικής διορατικότητας όταν το κομμάτι, το κύριο κομμάτι που μετά αποτέλεσε τη Δημάρ, απεχώρησε από τον συνασπισμό τότε, και επιπολαιότητα, προτιμάω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη, όταν δεν ήξερε τι ακριβώς έκανε. Δηλαδή ψήφιζε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, μετά πήγε και μπήκε σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν χρειαζόταν να μπει, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε από το ότι δεν έγινε και κάτι. Όταν έφυγε, μετά έφυγε από αυτή την κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι ο κόσμος που ακολουθεί ένα κόμμα θέλει μια σχετικά σταθερή περπατησιά. Αυτήν την περπατησιά η Δημάρ δεν την ακολούθησε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτό είναι, κατά τη δική σου προσέγγιση, το αφήγημα της πτώσης. Η επόμενη μέρα έχει μέσα ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοείται? Προσέγγιση με ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανάλογα με το τι θα επιλέξει να κάνει η Δημοκρατική Αριστερά. Αν η Εσύ βλέπεις να υπάρχει μια τέτοια προοπτική? Γνωρίζω ανθρώπους. Τι χρειάζεστε, Γιώργο μου, τη Δημοκρατική Αριστερά στο μέλλον? Να τη χρειαστούμε ως τι? Με 130 βουλευτές για να κάνουμε το ωραίο παιχνίδι των τελευταίων ημερών, την αναγωγή δηλαδή. Τι θέλετε, τέρο μεθαύριο, ας πούμε, σε εθνικές εκλογές? Να σας πω. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ανάλογα με το ποια θα είναι τα κόμματα που θα είναι στη Βουλή και ποια θα είναι η δύναμή τους. Αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε πολιτικά. Ένα κομμάτι στελεχών της Δημάρ και ένα κομμάτι πολιτικών απόψεων που υπάρχουν στη Δημάρ θα μπορούσε να ακουμπάει και πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα άλλο κομμάτι στελεχών και πολιτικών απόψεων, Γιώργο, νομίζω όμως, ότι... Με προσχωρήσεις στελεχών, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν αναφέρομαι αναγκαστικά σε κοινοβουλευτικά στελέχη. Άρα γιατί βάζεις τη γραμμή μετά τις εκλογές? Εντάξει, γιατί εγώ δεν θα, μπω στη λογική να διασπάσω ένα κόμμα. Οι άλλοι που θέλουν να μαζέψουν 180 κουκιά για να αποφύγουν τις εκλογές μπορούν να μπουν σε αυτή την λογική. Εγώ δεν θέλω να μπω στη λογική ο ΣΥΡΙΖΑ ότι να διασπάσω ένα δεν κόμμα. Δεν είναι σωστά ο ψηφοφόρος να ξέρει εκ των προτέρων τις συνεργασίες που πρόκειται να γίνουν, μια που είμαστε σε μια περίοδο που φαίνεται ότι θα υποχρεωθεί το πολιτικό σύστημα να μάθει να συνεργάζεται? Ναι, βέβαια. Άρα τα κόμματα πρέπει να βάλουν τις κόκκινες γραμμές τους και τα λοιπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω σε αυτά έχει τοποθετηθεί. Δεν συνεργάζεται με αυτούς που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει τα μνημόνια. Να δούμε πώς το βλέπει και ο κύριος Φωτεινός το όλο πράγμα. Και κυρίως να μας πει την εκτίμησή του.